Και κύριε, επιστρέφουμε στο θέμα της Δένειας και την παρεμπόδιση Ελληνοκύπριων γεωργών να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους από τον τουρκικό στρατό. Είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης του χωριού, ο κύριος Χριστάκης Παναγιώτου. Καλωσορίσατε στον Α. Σας χαιρετώ. Και ο Πάτερ Κυριάκος. Πάτερ, καλωσορίσατε. Σας χαιρετώ. Να αρχίσουμε μαζί σας και να μας πείτε αν βρεθήκατε τις προηγούμενες μέρες ενώπιον ενός τέτοιου περιστατικού. Δηλαδή, πήγατε να καλλιεργήσετε το χωράφι σας και τι έγινε. Συγκεκριμένα, εγώ δεν βρέθηκα. Τέτατέτ με τους Τούρκους, αλλά άλλα δύο παιδιά βρεθήκαν. Εγώ πλησίασα πολύ κοντά μέχρι τον μέτρο με τους Τούρκους στρατιώτες. Τους χαιρέτησα, με χαιρέτησαν και έφυγα. Αλλά ενοχλούν τα χωράφια τους χωριανούς, οι οποίοι καλλιεργούν τα χωράφια εδώ 4-5 χρόνια. και πηγαίνουν, βγάζουν τους ανθρώπους που έχουν τα χωράφια καλλιεργημένα, που πηγαίνουν να τα σπείρουν, βγάζουν οι Τούρκοι στρατιώτες τους γεωργούς τους δικούς μας έξω και μπαίνουν οι Τούρκοι γεωργοί και καλλιεργούν τα... Μισό λεπτό, πατέρ. Εσείς πότε βρεθήκατε απέναντι με τους Τούρκους, χαιρετιστήκατε και φύγατε και δεν έγινε τίποτα? Προχθές το Σάββατο. Άρα πήγατε και εσείς να καλλιεργήσετε το χωράφι? Ναι, καλλιεργούσα και εγώ. Και ήρθαν και σας είπαν ότι πρέπει να φύγετε? Ήρθαν τα Ηνωμένα Εθνικά και μου είπαν ότι οι Τούρκοι είπαν πρέπει να φύγετε. Ρωτώ γιατί. Μου λέει, έτσι είπαν οι Τούρκοι να φύγετε, διότι ενοχλείτε τώρα. Α, τα Ηνωμένα Έθνη σας το είπα. Ναι, μου είπαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και όταν τους είπατε, καλά, είστε τα Ηνωμένα Έθνη, εμείς ερχόμαστε τόσα χρόνια εδώ, πείτε τους ότι αυτοί πρέπει. Εγώ είπα, εγώ δεν φεύγω από το χωράφι, να δεν το τελειώσω. Μάλιστα. Και έμεινα, δεν τελειώσω το χωράφι και φύγα. Μείναν εκεί και με βλέπανε. Οι Τούρκοι ήταν 100 μέτρα πιο κάτω με τα όπλα και με βλέπανε. Τέλειωσε το χωράφι και φύγα. Και μετά και μπήκαν άλλοι με στο χωράφι σας? Όχι, το χωράφι μου, όχι. Σε χωράφια άλλα χωριανών. Μάλιστα. Στα δικά μου δεν μου πειράξε. Γιατί πήγε χωριανός όμως, του είπα φύγε, έφυγε γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι, άμα άλλος του προτάσει το όπλο. Και μπήκανε με την προστασία των Τούρκων στρατιωτών και καλλιεργούσαν το χωράφι του χωριανού. Και όταν ο χωριανός είπε στα Ηνωμένα Έθνη, καλά, είστε τα Ηνωμένα Έθνη, πείτε τους εσείς ότι σωστά είμαι εδώ και κάνω τη δουλειά μου. Τα Ηνωμένα Έθνη τι λένε? Ο νεαρός που πήγε και το διώξανε, όταν φύγανε οι Τούρκοι ξαναπήγε. Επιμένει να το κάνει, θα το κάνω λέει. Θα το σπείρω. Πήγε, τον έδιωξαν. Μπήκαν οι άλλοι, καλλιέργησαν και πήγε και ο δικός μας ξανά. Κύριε Παναγιώτου, όμως αυτό μέχρι πού θα πάει? Γιατί τους ξέρουμε τους Τούρκους που μπορεί να προκαλούν και δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Το κακό δεν πρέπει να γίνει, ασφαλέστατα, αλλά και ο δικός μας ο πατριωτισμός δεν μας επιτρέπει, επειδή μας είπαν να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Εμείς... δεν λέμε αυτό. Απλά να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα. Εμείς έχουμε επικοινωνία ανοιχτή με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την ΟΝΦΙΚΙΠ, και αυτοί αντιλαμβάνονται το δίκαιο. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι λίγο, θέλουν να έχουν όλα στην ίδια ζυγαριά, αλλά πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Μα γιατί... πώς λειτουργεί η ζυγαριά τους? Αφού το νόμιμο είναι αυτό που πάνε οι Δενιώτες και καλλιεργούν τα χωράφια τους. Επειδή ξαφνικά τους είπαν οι άλλοι θα τα καλλιεργούμε εμείς, προσπαθούν να το μοιράσουν το ζύγι. Εγώ ένιωσα την αδυναμία των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη Παρασκευή, όταν θα ερχόταν, είχα προγραμματιστεί να έρθει να το αναφέρω αυτό, Τουρκοκύπτης ή χωριανοί για να κάνουν μια προσευχή στο τέμενος. Και είχαν, θελήσαν οι Τουρκοκύπροι, φαντάζομαι δεν είναι οι Τουρκοκύπροι ή οι χωριανοί, είναι ο τουρκικός στρατός, να τους περάσει διαμέσου του δρόμου αυτού μεταξύ Φιλιάς και Δένειας, το συγκεκριμένο σημείο, το επίμαχο που συμβαίνουν τώρα τα γεγονότα. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους επέτρεψαν να περάσουν, παρόλο ότι οι Τούρκοι είχαν μετακινήσει σηματοπλέγματα και καθάρισαν τον δρόμο, και είδα την απογοήτευση και οι Τούρκοι ακυρώσαν το προσκύνημα τους. Είχαν έρθει όμως κάποιοι άλλοι από τα οδοφράγματα Στρομερίδη και Αγίου Δομετίου. Και όμως είδα την απογοήτευση στα Ηνωμένα Έθνη και την λύπη που είχαν για αυτό το γεγονός, ότι οι Τούρκοι ακυρώσαν το προσκύνημα. Κάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη τις προσπάθειες τους, αλλά... Άρα μισό λεπτό λέτε ότι τώρα τα κάνουν ως αντίπεινα για εκείνο που έγινε με την προσευχή των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή ήθελαν οι Τουρκοκυπρίοι να έρθουν στον τζαμί στη Δένεια να προσευχηθούν και είπαν να περάσουν από το δρόμο εκείνης περιοχής. Τα Ηνωμένα Έθνη τους λένε δεν γίνεται, δεν είναι αυτή η σωστή οδός, πηγαίνετε από εκεί που πρέπει. Ναι. Και ως αντίπεινα σε αυτό πήγαν και έπιασαν το κομμάτι που εκεί υπάρχουν και χωράφια δικό μας που πάνε και τα καλλιεργούν. Ή περίπου έτσι. Εγώ πιστεύω είναι δύο τα
που κάποιος μπορεί με μια κοινή λογική να το συνδέσει. Το ένα είναι αυτό, γιατί δεν τους επέτρεψα. Και το δεύτερο είναι ότι οι Τούρκοι θέλουν να μας πούμε τις κινήσεις αυτές και γιατί θέλαν να περάσουν από το δρόμο αυτό, ότι επειδή δεν, για όσους ξέρουν, είναι και η κοινότητα ολόκληρη και τα σπίτια και όλα μέσα στην νεκρή ζώνη, ήθελαν να μας μεταδώσουν το μήνυμα ότι είναι νεκρή ζώνη, έχουμε δικαιώματα. Τώρα πόσο δικαιώματα έχουν οι Τούρκοι να περνούν από μη ελεγμένο οδοφράγματα και να έρχονται στο χωριό? Και εγώ τους είχα υποβάλει μια συγκεκριμένη ερώτηση στα Ηνωμένα Έθνη. Ωραία, ας έρθουν οι χωριανοί που εμείς, οι Τουρκοκύπροι, που εμείς ούτως ή άλλως θα τους υποδεχόμαστε, γιατί θέλουμε ειρήνη, δεν θέλουμε πόλεμο, δεν θέλουμε εχθροπραξίες. Τους είπα, ωραία, ας περάσουν, να έρθουν. Και ετοιμαστήκαμε και μαζεύτηκε το χωριό όλο να τους υποδεχτεί. Αλλά την επόμενη Κυριακή, στο χωριό μου κατοικούν αρκετοί φιλιώτες. Αν θελήσουν να πάνε στον προφήτη Ηλία που είναι στη Φιλιά, θα τους αφήσετε να περάσουν από το ίδιο σημείο? Δεν θα τους αφήσω. Και μου λέει, δυστυχώς δεν μπορούν. Πάτερ, κάτι θέλατε να πείτε? Ναι, ήθελα να πω ότι σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο σταθμό, ότι σε αντίπεινο της περασμένης Παρασκευής που δεν τους αφήσαν τα Ηνωμένα Έθνη να περάσουν από εκεί, σε αντίπεινο μας τα κάνουν αυτά. Ποιος το είπε αυτό, αν θυμάστε, το πρωί? Νομίζω είναι το ΡΙΚ. Ναι, θυμάστε ποιος το έλεγε? Ανταποκριτής από τα κατεχόμενα Τούρκος για τις τουρκοκυπριακές εφημερίδες. Α, ότι σε τουρκοκυπριακές εφημερίδες γράφουν ότι αυτό που γίνεται τα χωράφια είναι ως αντίπεινα για εκεί. Σε αντίπεινο, διότι δεν τους αφήσαν. Δεν είμαστε εμείς οι Ρενιώτες που δεν τους αφήσαμε. Αντικόψαμε. Το κράτος, η κυβέρνηση. Πόσα χρόνια καλλιεργείται τα χωράφια σας εκεί, πάτε? Όλη τα συγκεκριμένα ή τη γεωργία? Όχι, τα συγκεκριμένα που είναι στο επίμαχο σημείο. Τα γεωργία 5 χρόνια. Και δεν είχατε ξανά τέτοια θέματα? Όχι. Ούτε το άλλο το... Την πρώτη φορά που πήγαμε, αντιδράσα λίγο, αλλά δεν μας έκαναν τίποτα. Ούτε το άλλο το παιδί που είπατε πήγαν, τον έδιωξα, ξαναπήγε? Όχι, δεν είχαμε προβλήματα. Κύριε Παναγιώτου, πόσα περιστατικά μετρούμε αυτές τις μέρες? Γύρω στα 4. Α, δηλαδή ήταν και η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο? Όχι, από πριν. Την Πέμπτη είχε την Παρασκευή, το Σάββατο, αλλά και την προηγούμενη είχε πάλι μεταξύ Δένειας και Αυλώνας όμως το ίδιο περιστατικό. Μιλούσαμε πριν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και επειδή είδαμε και μια ανακοίνωση ότι θα πάνε οι Γεωργοί μας εκεί, όσοι έχουν χωράφια να καλλιεργήσουν. Ναι. Μας λένε εντάξει να πάνε, αλλά να ακούσουν τα Ηνωμένα Έθνη, θα τους πούνε αν προκύψει πρόβλημα, να μας ενημερώσουν και εμάς για να αποφευθούν οτιδήποτε τέλος πάντων αρνητικό. Τι σκέφτεστε αύριο? Είμαστε σύμφωνοι και δεν πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι που είναι ακραίο. Εμείς δεν θέλουμε τίποτε περισσότερο από αυτά που καλλιεργούσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Και από αυτό που δικαιούμαστε τέλος. Το δικαιούμαστε, αλλά δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο. Ναι, λέω τώρα για το σημείο αυτό, Πάτρ. Έλα, Γιώργο. Κύριε Παναγιώτου, ποια νομίζετε ότι θα είναι η επόμενη ημέρα σε περίπτωση που ξυπνήσουμε ένα πρωί και δεν υπάρχουν φύκοι? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση στον Κυπριακό. Ναι. Περιστρέφεται γύρω από αυτό. Οι κάτοικοι στη Δένεια που είναι νεκρή ζώνη, ποιος είναι ο φόβος τους? Υπάρχει κάποιος φόβος? Τι γίνεται εκεί? Βεβαίως υπάρχει. Γιατί 45 χρόνια έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα με τους Τούρκους. Και με την παρουσία της Ουνφικίπ εννοούμε. Και την παρουσία. Αφού η παρουσία της Ουνφικίπ στην Κυδένια ήταν από τις 18 Αυγούστου 1974, που ήταν η τελευταία μάχη του δεύτερου γύρου της εισβολής. Η τελευταία μάχη που έγινε ήταν στη Δένια. Και ήταν η μόνη μάχη που οι Τούρκοι είχαν κάνει πίσω. Ήρθα στο χωριό, έγινε μια μάχη με 18 στρατιώτες που υπήρχαν και κάποιοι λίγοι χωριανοί. Και οι Τούρκοι αναγκαστήκαν και πήγαν 2 χιλιόμετρα πίσω στα βουνά, γιατί ήταν πεδιάδα. Έκτοτε οι Τούρκοι κατά περιόδους, εξαρτάται, στην αρχή έρχονταν πιο συχνά. Μπαίναν στα σπίτια τη νύχτα, ενώ οι οικογένειες κλειδωνώντας το σπίτι τους, οι Τούρκοι αλώνιζαν στους δρόμους και στα μάντρες, στα περιουσία τους. Και έπαιρναν και πρόβατα, έπαιρναν τα πάντα. Σταδιακά αυτό είχε εκλείψει και. Για να είμαστε πιο σωστοί, από το 1974 η Δένεια ήταν μόνο το χωριό που μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Άρα η εθνική φρουρά δεν μπορεί να μπει. Όχι, η εθνική φρουρά είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Άρα χωρίς η Ουνφικίπ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως και υπάρχει. Σταδιακά η Ουνφικίπ νομίζω μας βοήθησε πάρα πολλά. Πήραμε αρκετή περιουσία πίσω που δεν καλλιεργεί του, με κίνδυνο σε αυτές
τις περιουσίες υπήρχαν άρκες, υπήρχαν χειροβομβίδες και είχαν συμβεί πολλά περιστατικά τέτοια. Τα χωράφια τώρα καλλιεργηθήκαν, είναι έτοιμα, καλλιεργούνται εδώ και μερικά χρόνια και ξαφνικά ένα πρωί σου λέει ο Τούρκος ο αξιωματικός με το πιστόλι, μην μπαίνεις εδώ, και δίπλα του κάποιοι άλλοι Τουρκοί στρατιώτες. Δεν μπορεί να γίνει τούτο, 20ος αιώνας. Θέλουμε τα δικαιώματα μας. Κύριε Παναγιώτου, πρόταξαν και τα όπλα προς εσάς, στους ανθρώπους μας. Ναι, βεβαίως. Τους έκαναν το όπλο πάνω τους, ή φεύγηση... Μέσα στην νεκρή ζώνη, εκεί στη γραμμή. Μισό λεπτό να ακούσουμε... Η φεύγηση του Λέδου Μικρού, είσαι συλλαμβάνω και σε παίρνω από εκεί. Με το όπλο. Και του λέει ο μικρός, γιατί να φύγει δικό μου το χωράφι. Του λέει αυτός, εδώ είναι τουρκική περιοχή, να πάει στην Τουρκία, του λέει. Να διεκδικήσει τουρκική περιοχή. Εδώ είναι δικό μου. Έδωσε ένα λεπτό. Αν δεν φύγει, θα σε συλλάβω. Ήρθαν εδώ, έφυγε, να διώξα ένα μικρό. Έχει σημασία όμως, Αντρέα, αν είναι μέσα στην νεκρή ζώνη ο Τούρκος στρατιώτης ή αν είναι εκεί στη γραμμή, στην κατεχόμενη. Όχι, κατάλαβα, εγώ ήταν μέσα στην νεκρή ζώνη. Εμείς στην νεκρή ζώνη. Προωθηθήκαν στη μισή νεκρή ζώνη. Όπου είδα από τα φυλάκια του μέχρι των χωριών, υπήρχε έναν όριο των ΗΕ μέχρι που ήταν βαρέλες. Ναι. Από τις βαρέλες και εκεί, μέχρι τα φυλάκια τους δεν δικαιούνταν. Ούτε εμείς, ούτε αυτοί. Έμενε μια λωρίδα καλλιέργητη. Και πρόταξαν και τα όπλα τους στους δικούς μας, γιατί είναι περιστατικά που κρατάνε μέρες τώρα. Γιατί υπήρξε περίπτωση που θα φύγεις, να μην προτάξω το όπλο. Θα σε πυροβολήσω, ας πούμε. Να σημαδεύω με το όπλο και να κρατώ το όπλο στο χέρι. Δεν το στοιχίζει να το κάνει έτσι. Σίγουρα, ναι. Όχι, αυτόν είχε γίνει πριν. Προέταξε το όπλο στον νεαρό. Ο νεαρός, τι να κάνει, είχε ενοπιστοχωρήσει. Δηλαδή του είπε, ή φεύγεις ή θα σε πυροβολήσω μετά τη συζήτηση. Θα σε συλλάβω, λέει. Όχι, την πρώτη φορά είπε να σε... Πυροβολήσω, δεν το ακούσα. Α, την πρώτη φορά μετά για σύλληψη. Έλα, Νικόλα. Πλέον, άμα πάμε μαζικά αύριο εκεί και έρθουν και εκείνοι μαζικά απέναντί μας, πού οδηγούνται τα πράγματα? Να οδηγηθούν στη σωστή τους βάση. Θα οδηγηθούν ή θα δούμε σε... Εμείς θα πάμε αύριο. Οι Γεωργοί είναι αποφασισμένοι να πάνε. Είναι πολύ δύσκολο να μπαίνω στην αυλή του σπιτιού σου και να σου λέω δεν μπορεί να βγεις από το σπίτι σου. Είναι και συναισθηματικό το θέμα. Θέλει και ψυχραιμία όμως, έτσι. Θέλει ψυχραιμία μπορεί να υπάρχει, αλλά εμείς δεν θα πάμε με όπλα. Εμείς δεν έχουμε όπλα. Είναι, αλλά το όπλο υπηρεσίζει. Η παρουσία της ουφική είναι ρε Γιώργο, αλλά υπάρχει και ένα δίκιο σε αυτό που λέει ο κοινοταρχής. Δηλαδή σου λέει έρχομαι στην αυλή του σπιτιού σου και επειδή είμαι πιο δυνατός, σου λέω μείνε μες στο σπίτι. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή όμως είναι λεπτή ισορροπία, Αντρέα. Ναι, εντάξει, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό που μας είπε ο κύριος Σαμουήλ, να πάνε, να μην προκαλέσουμε εμείς. Εμείς θα παρακάνουμε ό,τι κάναμε κάθε μέρα, αλλά ας πάμε με την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Να πάνε αυτοί που δικαιούνται οι όλοι. Όχι το χωριό ολόκληρο. Ίσως να είναι καλύτερα να ενημερώσουμε και την ουφική εκ των προτέρων ότι σήμερα θα πάμε, εκείνη την ώρα θα είμαστε εκεί. Εμείς τους ενημερώνουμε. Είναι κάθε μέρα δηλαδή. Σχεδόν καθημερινά τους ενημερώνουμε. Και επειδή είναι και η περίοδος της σποράς τώρα, αν πάτε στην περιοχή θα δείτε 10 τρακτέρ να οργώνουν την περιοχή, όχι εκεί μόνο κοντά στην επίμαχη. Όλη την περιοχή. Αυτή είναι η περίοδος και τα Ηνωμένα Έθνη το ξέρουν. Το ξέρουν. Αύριο θα πάνε οι Γεώργοι. Τώρα, εγώ ξέρω από τώρα τι θα συμβεί. Δεν είμαι μάντης. Το λογική βάζω. Αύριο όλα θα πάει το τρακτέρ του πάτερ, του άλλου του Γεώργου, στα χωράφια που έκανε προηγουμένως. Μέσα σε 5 με 10 λεπτά το πολύ θα κατεβεί ο τουρκικός στρατός, θα κατεβάσει οι στρατιώτες εκεί, θα πάει μπροστά ένας αξιωματικός και θα πάει στο Γεώργο να του πει φύγε. Η ουφική σε όλο αυτό θα μπει στη μέση, τους είδαμε να το κάνουν. Η ουφική μπαίνει στη μέση και πάει και συνομιλά πρώτα με τα, ή μαζί μας ή με τους άλλους τους Τούρκους εκεί με τα όπλα και έρχεται πίσω και λέει μα ξέρετε πρέπει να φύγετε, έχει όπλα τα μέλα. Παραπάνω, πάνω απ' όλα λέει είναι η ασφάλεια και συμφωνώ μαζί τους ότι η ασφάλεια και η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Η πολιτική της ουφική είναι φύγετε τώρα να κάτσει στη σκόνη και να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους για να μην έρθουν. Ακριβώς αυτό. Είναι ο νόμος του ισχυρού. Δηλαδή ο νόμος της ζούγκλας. Μεγάλος τότε το μικρό. Δηλαδή εμείς επειδή είμαστε αδυνατοί, δεν έχουμε όπλα. Δεν θα πάμε να πολεμήσουμε. Αλλά επειδή αυτοί εκμεταλλεύονται τη δύναμή τους, κάνουν αυτό που νομίζουν. Το θέμα τώρα είναι να δούμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο γι' αυτό που είναι με την προσευχή, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και άλλο. Είναι και έως. Ένα λεπτό. Τώρα, να δούμε πάλι. Εγώ πιστεύω ότι είναι η νεκρή ζώνη με τις συνομιλίες και ξέρω εγώ διεκδικείται μέρος από τους Τούρκους. Μα είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς το παραχωρήσαμε. Συμφωνούμε, αλλά μέσα στην νεκρή ζώνη
θα το αναφέρω αυτό χωρίς να σημαίνει υπάρχουν και τουρκοκυπριακά τεμάχια. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι να μην. Ο Γιώργος είναι σωστό ότι το παραχώρησε ως 2% η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά άκουσε τον Ζερσάι τι έλεγε, είναι να φύγουν φυγή και θα είναι ένας χώρος να συνδιοικήσουμε και να κάνουμε και πανεπιστήμια και να δεν αναγνωρίζουν ότι ανήκει στη και πρέπει να επιστραφεί. Όχι, υπάρχει μια άλλη απόψη ότι υπάρχει μια συμφωνία που εγώ δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, εγώ είμαι κοινοβουλευτής, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, ότι η νεκρή ζώνη, όσοι Ελληνοκύπροι έχουν χωράφια δεν τα καλλιεργούν και όσοι Τουρκοκύπροι έχουν χωράφια δεν τα καλλιεργούν. Σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Αλίμονο θα είναι προδοσία. Θα είναι η δεύτερη προδοσία αν συμβεί αυτό. Και αν η Κυπριακή κυβέρνηση έχει υπόψη να το κάνει αυτό, εμάς θα μας έβρει κάθετους. Κάθετα αντίθετους. Δεν μπορεί να έχει το σπίτι μου στη Φιλιά, να κατηγά ο Τουρκοκύπριος και να ξεκινάει με ο τρακτέρ του και να έρχεται στη Δένια να καλλιεργεί τα χωράφια τα... που είναι δικά του. Τι σας λένε από την κυβέρνηση όταν τους το λένε αυτό, όταν τους το λέτε αυτό, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε. Η κυβέρνηση πάντα είναι στο πλευρό μας, αλλά εγώ πάω ένα βήμα περαιτέρω και λέω αλίμονο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Πάτε... Θα είναι δεύτερη προδοσία. Αύριο θα πάτε να καλλιεργήσετε. Ναι. Είναι η μέρα του αύριο δηλαδή. Είναι η μέρα. Σήμερα χάσαμε την μέρα για να έρθουμε εδώ. Για κάτι δεν είναι χάσιμο, δεν πειράζει. Να ακούει και ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Αύριο θα πούμε. Είναι ωραίο να ακούς τους ανθρώπους που είναι εκεί να σου περιγράφουν τι συμβαίνει και να σου λένε ότι. Να καλλιεργήσουμε, δεν με φοβίζει ότι θα μας συλλάβουν. Εδώ στα διάρκεια των 44 χρονών και μας πυροβολήσαν και μας έτρεξαν από πίσω να μας συλλάβουν. Εσείς πείστε και οι παπάς, δεν σας σέβονται λίγο παραπάνω, δεν βλέπετε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπει τον παπά μέσα στο τράχτο. Ναι, δεν το ξέρω. Είναι καλλιεργά. Όχι. Να πω κάτι. Από μακριά. Σε αποκάλεσαν και αγούρι. Ναι, είπε. Μια περίπτωση, όργωνε το χωράφι το δικό μου. Το οποίο... Όργωνε. Ναι. Τουρκοκύπριος ήταν με τους στρατιώτες εκεί και τον... Τουρκός της Τουρκίας. Και τον πρόσεχα. Όχι, δεν τον πρόσεχα. Μόνος του. Κοίταμε στο χωράφι σου. Ναι. Πήγα εγώ, πήγα με το αυτοκίνητο μόνος μου, το έβαλα μπροστά μου. Το τράκτο του. Κατέβηκε κάτω από το τράκτο, μου λέει τουρκικά, αλλά δεν καταλαβαίνω. Θα κάνουμε έτσι ένα λεπτό. Έφυγα το τηλέφωνο, τηλεφώνησε σε άλλο. Sorry. Ήρθε ένα άλλο, μέσα σε διάρκεια 10 λεπτών, ένα άλλο Τουρκοκύπριο και μου λέει: τι κάνει εδώ, παπά, ελληνικά. Μου λέω: εγώ είμαι στο χωράφι μου, εσύ τι κάνει εδώ. Μου λέει: είναι δικό μου το χωράφι. Θα το πω ποιο. Πού είσαι, άλλο του. Από πού τη Χρυσοχού. Του λέω, καταφέρει το πού τη Χρυσοχού, είναι δικό σου. Να είμαι δικό μα. Το διπλανό καλλιεργό του. Δεν το δικό μου. Γιατί δεν πήγε μέσα. Να είμαι εγώ κοτσάνη. Να είμαι το κοτσάνη σου έγκαμνη. Ποιο σου το δώσε, είναι η κυβέρνηση. Ένεσαι την κυβέρνηση, του λέω εγώ. Ένα λεπτό λέει μου. Τηλεφωνά σε άλλο. Για κατάλαβα από τα τουρκικά που έλεγε τη λέξη γκιαούρ. Του λέω εγώ, γιατί ξύτιμαζε ρε βρωμόσιλε. Ακριβώς έτσι. Ο άλλος του τηλέφωνο άκουσε. Ήταν αξιωματικός. Ήρθε με πολιτικά με τζιπ. Εκεί και μου λέει: γιατί βρίζεις παπά. Και αυτός ελληνικά. Να του τώρα ήρθε. Τι σου, πότε σε βρίσκα. Να λέει: μου έλειπε τη λέξη Ευρωπασκύλια. Ευρωπασκύλια. Να του ναι, είπα τι. Να λέει: μου ξέρει ότι πειράζει μα τούτη λέξη. Να του δώσει τα είπε γκιαούρ. Με γκιαουρίο. Πού κατέληξε, μπάτε ιστορία. Κατέληξε στο τέλος. Ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη, ο μεγάλος των Ηνωμένων Εθνών και είπε να μείνουν η κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Πίσω από τα φυλάκια του Τσινί, πίσω από τις βραλές εμείς. Και έμεινε η περιοχή εκεί, μέχρι τώρα 10 χρόνια, έχει 10 χρόνια τώρα η περιοχή εκείνη που καλλιεργείται. Έφυγαν οι Τούρκοι πίσω από τα φυλάκια τους, εμείς πίσω από τις βαρέλες και σιγά σιγά μας τα δώσαν τα Ηνωμένα Έθνη και πήγαν να καλλιεργούμε εμείς. Κύριε Παναγιώτη, είναι μέρος της γης αυτής που διεκδικούν οι Τούρκοι. Κύριε Παναγιώτη, και κλείνουμε μια κουβέντα για αύριο. Ναι. Πριν να πάμε στο αύριο, εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα και στους Τουρκοκύπριους ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε, είναι μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Εμάς το πρόβλημα είναι με τον κατοχικό στρατό. Δεν μας επηρεάζει οι Τουρκοκύπριοι, οι Χωριανοί να έρθουν, αλλά ο τουρκικός στρατός είναι το πρόβλημά μας. Αύριο
ελπίζω ότι θα υπάρξει σύνεση. Με τα διαβήματα της κυβέρνησης θα κάνουν και αυτοί δεύτερες σκέψεις και θα καλλιεργήσουν τα χωράφια που είχαν καλλιεργήσει τα προηγούμενα χρόνια για να τελειώσει το πρόβλημα. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει αύριο. Προσεκτικά, να μην υπάρχει τίποτα. Πάτε, να είστε καλά. Ας ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον σταθμό που ενδιαφερθεί. Γιατί σήμερα είναι η Δένια, αύριο μπορεί να είναι η Αυλώνα, μεθαύριο το Μάμαρι, κάποια άλλα χωριά. Δεν είναι τη Δένια πρόβλημα. Είναι η εισβολή και η κατοχή το πρόβλημα. Αύριο σκεφτόμαστε να έρθουμε και στο χωριό με τη βοήθεια σας, κύριε Παναγιώτου, να έχουμε ένα συνάδελφο εκεί να μας μιλήσει και θα έχουμε εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών.